Σήμερα κάνουμε μια συνάντηση με εργαζομένους των κέντρων κοινότητας και των δομών κατά πολέμησης της φτώχειας, όπως το κοινωνικό παντοπολείο, κοινωνικό φαρμακείο, συσίτια κτλ. Εδώ στο εργατικό κέντρο, μετά από συνεννόηση και πρωτοβουλία του Συλλόγου Εργαζομένων Νομού Θεσσαλονίκης, συζητήσαμε με τους συναδέλφους και αποφασίσαμε να οργανωθούμε για τη συνέχεια, για να διεκδικήσουμε μόνιμη και σταθερή εργασία. Όλοι οι εργαζόμενοι αυτών των δομών είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίες πρόκειται να σταματήσουν το επόμενο διάστημα και μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία ενημέρωση αν θα συνεχιστούν τα προγράμματα όπως ονομάζονται και αν θα συνεχιστούν με το ίδιο προσωπικό ή όχι. Ανεξάρτητα από αυτό όμως, θεωρούμε ότι η εργασία πρέπει να είναι σταθερή και μόνιμη. Καλύπτουν πάγιες ανάγκες πάντως. Είναι δομές κατά πολέμησης φτώχειας, όπως είπαμε. Οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ήταν υποσελεχωμένες εδώ και χρόνια, οπότε έχουν αναλάβει και ένα τέτοιο κομμάτι και θεωρούμε ότι είναι διαρκές ανάγκες και πάγιες και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Συγκροτήθηκε μια επιτροπή και είμαι και εγώ μέλος αυτής της επιτροπής εργαζομένων των δομών κατά πολέμησης φτώχειας. Στη σημερινή συνάντηση με τους εργαζόμενους των κοινωνικών δομών που συγκαλέσαμε ως σωματείο, βάλαμε το ζήτημα της συνέχισης των δομών με το υπάρχον προσωπικό, αλλά κατά κύριο λόγο βάλαμε το θέμα ότι απαιτούμε μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόμενους των κοινωνικών δομών. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο να λειτουργούμε με ελαστικές σχέσεις της εργασίας, να είναι υπόβουλοι οι εργαζόμενοι, μισή ζωή, μισό μισθό, μισή δουλειά να έχουν. Βάλαμε μια λογική να υπάρξει ξανά συνάντηση έτσι ώστε να μαζικοποιηθεί αυτό το κίνημα, να πάμε με διαδικασίες κινηματικές και όχι με διαδικασίες ζητώντας μια νέα παράταση και μια παραπέρα παράταση. Οι εργαζόμενοι που είναι στις κοινωνικές δομές είναι απαραίτητοι στους Δήμους. Ουσιαστικά υποκαθεστούν τις ξεθεμελιωμένες κοινωνικές δομές και θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει μόνιμη εργασία.